14 Ιωάννης, 9 και 10 εδάφιο. Διαβάζω εγώ στα ελληνικά και αμέσως εσύ για να το γράφουμε και εσύ στα ισπανικά. Ο Ιησούς λέει σε αυτό, τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Και όπως εσύ λες, δείξε σε εμάς τον Πατέρα. Πώς εσύ το λες. Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι ενωμένος με τον Πατέρα και ο Πατέρας είναι ενωμένος με μένα. Τα λόγια που εγώ μιλάω σε εσάς, δεν τα μιλάω από τον εαυτό μου, αλλά ο Πατέρας που μένει ενωμένος με μένα, αυτός εκτελεί τα έργα. Του διάβασα τους ισπανικά. Ναι, 9 και 10. 14, 9 και 10. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, como pues dice tú, muéstranos en el Padre. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Se puede sentar. Εδώ ο Φίλιππος είχε ρωτήσει τον Κύριο. Δείξε μας τον Πατέρα. Ενσένια με τον Πατέρα. Και ο Ιησούς το απάντησε. Ιησούς τόσο καιρό είμαι μαζί σου, Φίλιππε. Tanto tiempo estoy contigo. Και δεν κατάλαβες. Y no entendiste. Όποιος βλέπει εμένα, βλέπει και τον Πατέρα. El que mira a mí, ve y al Padre. Και εξηγεί εδώ πέρα ότι τα έργα που κάνει, τα κάνει γιατί είναι ενωμένος με τον Πατέρα. Explica aquí que porque lo trabajo que hace porque está unido con el Padre. Aleluya. ¿Qué más de él? ¿Qué más dice? Ότι ο Κύριος Ιησούς κάνει τα έργα του Πατέρα. Que el Señor Jesús hace lo trabajo del Padre. Ό,τι κάνει ο Ιησούς δεν το κάνει από μόνος του. Todo lo que hace Jesús no lo hace solo. Όπως λέει στο Ιωάννη το Ευαγγέλιο, ό,τι κάνει ο Πατέρας αυτό κάνω. Ό,τι κάνει ο Πατέρας, αυτό κάνω και εγώ, λέει. Eso que es el Padre, lo hago yo. Και τώρα μπαίνει ένα ερώτημα. Γιατί γίνονται πόλεμοι. Por qué se hacen... Guerras. Γιατί υπάρχουν αρρώστιες. Porque hay enfermedad. Γιατί υπάρχουν παιδάκια που πεινάνε. Porque hay niños que tienen hambre. Γιατί γίνονται τόσα κακά στον κόσμο. Porque hacen tanta malas cosas en el mundo. Μόνο το κακό βλέπουμε. Μόνο el malo miramos. Μόνο το κακό. Μόνο el malo, solo el malo. Πού είναι ο Θεός. ¿Dónde está Dios? Ο Θεός τα κάνει όλα αυτά. Dios lo hace todo. Ο Θεός δεν είναι παντού. Dios no está... Αφού είναι παντού και τα βλέπει όλα. Si está en todo lugar. En todo lugar lo ves todo. Αυτός κάνει όλα τα κακά. Él hace todo lo malo. Ο Θεός έγινε να είμαστε άρρωστοι. Dios quiere hacer. Ο Θεός θέλει να γίνονται πόλεμοι. Dios quiere hacer. Ο Θεός θέλει όλα τα κακά. Dios quiere todo lo malo. Αλλά αυτό είναι λάθος. Pero eso no es verdad. Είναι λάθος. Eso es un error. Οι άνθρωποι λένε έτσι. La gente dice así. Αλλά ο λόγος του Κυρίου λέει στον Ιάκωβο. La palabra de Dios dice en Ιάκωβο. Ότι κανένα κακό δεν γίνεται από το Θεό. Τα κακά τα κάνουν οι άνθρωποι γιατί είναι μέσα στην αμαρτία. Lo malo lo hace la gente porque adentro del pecado. Η αμαρτία φέρνει όλα τα κακά. El pecado trae todos los malos cosas. Η αμαρτία δεν είναι από το Θεό, είναι από το διάβολο. El pecado no es de Dios, es del diablo. Θυμηθείτε κάτι. Θυμηθείτε. Recuérdese algo. Ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα. Dios hizo Adán y Eva. Τους παππούδες μας. Los abuelos. Και έδωσε όλη την εξουσία στον Αδάμ. Y dio toda la... todas las cosas en Adán. Του είπε, σου δίνω ένα βασιλείο, όλο τον παράδεισο, όλο το βασιλείο είναι δικό σου. Να είσαι επιθυντής,
να το προσεύχεις, να κάνεις εσύ τα πάντα. Και δώσ' τον cielo que lo arme todo lo que tú quieras. Σου δίνω τη γη, δική σου. Te doy la tierra. Είναι δικιά σου γη. Es tuya. Είσαι ο διευθυντής της. Είσαι ο διευθυντής. Director. Κάνε, είναι όλα στη δικιά σου εξουσία. Σε αφήνω ελεύθερο. Te dejo suelto. Μέσα στο Αδάμ είπε ναι, αφού είμαι διευθυντής. Δίσε Αδάμ, ένα να ονομάσουμε τα ζώα, πώς τι όνομα θα έχουνε. Vamos poner a los animales que no και το έκανε. Y lo hizo. Αλλά όμως δεν άκουσε. Pero no yo. Που του είπε ο Θεός, από αυτό το δέντρο δεν θα πάρεις. Και δεν θα μάτα του νοβάκο. Γιατί αν θα φας από τον καρπό, από αυτό το δέντρο. Si tú comes de ese... Την ίδια στιγμή θα χάσεις την παρουσία σου μαζί μου. Θα φύγεις από το παράδεισο. Και ο διάβολος, μεταμορφωμένος, πήγε στην Εύα σαν ένα φίδι. Και τι λέει ο Θεός. Ότι θα γίνετε κι εσείς, ότι θα σας διώξω από το παράδεισο. Το λέει αυτό διότι θα γίνετε κι εσείς θεοί, θα είστε ίδιοι με αυτόν. Θα γίνετε το ίδιο με αυτόν. Θα είμαστε igual que ellos. Ναι. Εντάξει. Έτσι λοιπόν τους κορόιδες. Los relajó, los engañó. Και την πάτησε η Εύα. Εύα. Έκανε το λάθος, να μην ακούσει τον Θεό. Κορόιδεψε τον διάβολο, αυτή κορόιδεψε τον Αδάμ. Και έχασαν την εξουσία που είχαν μπροστά στον Θεό. Perdieron la autoridad. Την εξουσία που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο. La autoridad que dio Dios a la... Αυτός την έδωσε στον διάβολο. Él la dio al diablo. Ό,τι ανήκε πάνω στη γη. Todo que hay arriba de la tierra. Γιατί λέει στον Ψαλμό 25 ότι η γη λέει. Dice la tierra. Και ό,τι είναι πάνω στη γη είναι του Κυρίου. Y todo que hay en la tierra son de Dios. Και έτσι ο άνθρωπος όταν αμάρτησε. Así la gente cuando hizo pecado. Όλα αυτά που ο Θεός του έδωσε. Todas esas cosas que Dios le dio. Estamos en su diablo. La dio en el diablo. Γι' αυτό λέει ο άρχοντας αυτού του κόσμου η γραφή, ο διάβολος. Por eso él dice la palabra el diablo. Τον αποκαλεί άρχοντα αυτού του κόσμου. Η Βίβλος αποκαλεί τον διάβολο άρχοντα αυτού του κόσμου. La palabra de Dios dice que el diablo tiene autoridad de la... El Dios de este siglo. El Dios de este siglo. Ναι. Έκλεψε από τον Αδάμ. Robó de Adán esa autoridad. Έκλεψε την εξουσία. Robó la autoridad. Και έτσι. Y así. Αυτός κυριαρχεί σε αυτόν τον κόσμο. Él tiene. Dominio. Él tiene la autoridad en la tierra. Γι' αυτό γίνονται όλα τα κακά. Por eso se hacen todos los males. Γι' αυτό γίνονται οι πόλεμοι. Por eso se hacen las... Γι' αυτό υπάρχουν οι αρρώστιες. Por eso se Γι' αυτό υπάρχουν τα προβλήματα. Los problemas. Γιατί ο διάβολος κυριαρχεί σε αυτόν τον κόσμο. Porque el diablo gobierna este mundo. Obliga a este mundo. Και εδώ είναι η Εκκλησία του Χριστού τώρα. Esa es la Iglesia de Dios. Που έρχεται και παίρνει την εξουσία από τον Ιησού. Μάρκος 16, 15, 16, 17 εδάφιο λέει. Σας έδωσα όλη την εξουσία. Σας δίνω την εξουσία. Να πάτε σε όλο τον κόσμο. Να κηρύξετε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Να ελευθερώσετε δαιμονισμένους. Να θεραπεύσετε αρρώστους. A sanar los enfermos. Σας έδωσα την εξουσία.
Και έρχεται ο Ιησούς και πάνω στο σταυρό έσπασε το κεφάλι του διάβολου πάνω στο σταυρό. Arriba de la cruz, Jesús rompió la cabeza del diablo. Του είπε την εξουσία που πήρες, εγώ την παίρνω πίσω. La autoridad que tú dijiste. Τέρμα πια. La cojo para atrás. Δεν έχεις καμία εξουσία. Ο πρώτος Αδάμ αμάρτησε και έδωσε στον διάβολο τον κόσμο και την εξουσία του. Ο δεύτερος Αδάμ, όπως που είναι ο Ιησούς, πήρε πίσω την εξουσία. Πήρε πίσω τα κλεμμένα από τον διάβολο. Γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Γιατί ο Ιησούς είναι Θεός. Jesús es Dios. Τέλος είπε. Τέλος. Es el fin. Τέλος διάβολε. Es el fin. Και τώρα που είναι οι τελευταίες μέρες. Ahora que es el fin de... Είναι η ώρα που ο διάβολος φεύγει από τη γη. Γιατί όσο μεγαλώνει η Εκκλησία του Χριστού, παίρνει πίσω αυτά που ο διάβολος είχε πάρει. Ο λόγος του Κυρίου λέει ότι η δόξα του τελευταίου οίκου θα είναι πιο μεγάλη από τη δόξα του πρώτου. Ο Κύριος λέει, με άλλα λόγια, ότι η Εκκλησία της τελευταίας μέρας θα είναι πιο ένδοξη από ποτέ. Δώσε στον Κύριο. Πράξεις 10.38 λέει. Πώς ο Θεός έκρισε τον Ιησού από τη Ναζαρέτ με πνεύμα Άγιο και με δύναμη, όπου πέναγε κάθε πόλη και ευεργετούσε και θεράπευε. Κάθε άνθρωπο που ο διάβολος του είχε κάνει κακό. Τι λέει εκεί πέρα. Ότι ο διάβολος είχε κάνει κακό στους ανθρώπους. Τους είχε δεμένους. Τους είχε αιχμαλώτους. Τους είχε μέσα στην αρρώστια. Τους είχε μέσα στα δαιμόνια δεμένους, στα πνεύματα. Και τι λέει, ότι ο Ιησούς πράξεις 10.38 ήθελε να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Ήθελε να χαλάσει τα σχέδια του διαβόλου. Και ελευθέρωνε τους ανθρώπους από τον διάβολο. Θεράπευε τους ανθρώπους από την αρρώστια. Γιατί λέει ο Θεός ήταν μαζί του. Αλλούια. Τόσο καιρό είμαι μαζί σου, Φίλιππε, και δεν με γνώρισες, διαβάσαμε στην αρχή. Tanto tiempo estoy contigo, Φίλιππε. Κύριε, γνώρισε μου τον Πατέρα. Άρα, ο Ιησούς κάνει ό,τι θέλει, ό,τι αρέσει στον Πατέρα. Εάν θέλουμε να δούμε την καρδιά του Πατέρα, αν θέλουμε να δούμε πώς πράττει ο Πατέρας, τι κάνει ο Πατέρας, αν θέλουμε να δούμε πώς αγαπάει ο Πατέρας, τότε μπορούμε να το δούμε όταν βλέπουμε τον Ιησού. Η αγάπη του Πατέρα φαίνεται μέσα στον Ιησού. El amor de Dios está dentro de Jesús. Είδε τον Λάζαρο και έκλαψε. Vio a Lázaro y lloró. Είδε τον τυφλό, τον Βαρτίμιο και τον σπλαγνίστηκε, λέει ο λόγος του Θεού. Δηλαδή τον σπλαγνίστηκε, τον σχόλεσε η καρδιά του. Τον αγάπησε πολύ και ήθελε να τον βοηθήσει. Lo amó mucho, lo quería ayudar. Τον τυφλό Βαρτιμαίο. Σιέγο Βαρτιμαίο. Έτσι κάνει ο Θεός. Ασύ ασύ Διός. Εάν θέλουμε να δούμε πώς είναι ο Πατέρας, μπορούμε να δούμε τον Ιησού. Si queremos saber cómo es el Padre, podemos ver a Jesús. Γιατί είπε, εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Porque yo y el Padre somos uno. Τόσο καιρό είμαι μαζί σας, δεν με γνώρισες, Φίλιππε, και του μιλάει σαν Πατέρας. Tanto tiempo estoy contigo. Του μιλάει σαν Πατέρας.
le hablaba con padre. ¿Qué le pidió Dios estar mazí tú? Porque Dios estaba con él. ¿Y esto le hicieron a tus ανθρώπους y tus terapeutas? Por eso soltaba y sanaba a la gente. ¿Qué καταλαβαίνουμε? ¿Qué entendemos? Ότι δεν είναι η αρρωστία από το Θεό. No es la enfermedad de Dios. Δεν είναι το πρόβλημα από το Θεό. No es lo problema. Δεν είναι η φτώχεια από το Θεό. No es la... Αυτά είναι αποτελέσματα της αμαρτίας. Esos son los problemas del pecado. Τίποτα από αυτά δεν είναι από το Θεό. Nada de eso no es de Dios. Ο Θεός μόνο καλό κάνει. Dios solo bueno. Εάν έχω πρόβλημα στη ζωή μου. Si tengo problema en mi vida. Ας ψάξω να δω αν έχω κάποια αμαρτία. A buscar si tengo ningún pecado. Εάν έχω αρρώστια. Si tengo enfermedad. Να κοιτάξω τι έχω κάνει. ¿Qué ha hecho? Μήπως κάποια στιγμή άφησα μια πόρτα ανοιχτή στον διάβολο να με χτυπήσει. Si abrió una puerta en el diablo. Να μου φέρει την αρρώστια. Atraer η αρρώστια, το πρόβλημα, η φτώχεια. La δεν enfermedad, είναι από το Θεό. El problema y la pobreza. Ο Ιησούς ήρθε να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Jesús vino a ήρθε να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Που είναι στη ζωή σου και στη ζωή κάθε ανθρώπου. Και en la vida. Που ήταν και στη δική μου ζωή. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλληλούια. Γιατί ο Κύριος μας ελευθέρωσε. Ο ψεύτης δεν λέει πια ψέματα. Ο κλέφτης δεν κλέβει πια. Ο πόρνος δεν πορνεύει πια. Προστιτούτο. Δεν κάνει αυτό πάλι. Ναι. Μαθαίνουμε και εμείς λέξεις. Αυτός που κάνει την αμαρτία δεν την κάνει. Ese que hace el pecado no lo hace. Γιατί ο Κύριος μας αλλάζει τη ζωή. Porque Dios no cambia la vida. Έρχεται και τα κάνει όλα καινούργια. Hace todo nuevo. Καινούργια ζωή. Nueva vida. Παίρνει το αμαρτωλό και το κάνει άγιο. Coge el pecado y lo hace santo. Παίρνει την αμαρτωλή και την κάνει άγια. Τη γυναίκα που είναι αμαρτωλή. Και την κάνει άγια. Παίρνει τον άντρα που είναι αμαρτωλός και τον κάνει άγιο. Παίρνει τον άρρωστο και τον κάνει καλά, τον θεραπεύει. Παίρνει αυτό που πεινάει και του δίνει να φάει. Παίρνει αυτό που έχει πρόβλημα και του λύνει το πρόβλημα. Για ποιον μπορεί να πει, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Συμφωνώ, αδερφέ, μαζί σου. Μπορεί να πει κάποιον. Αλλιώς μπορεί να σε έχει τα διακόρτη. Στην άλλη ζωή θα το κάνει. Αλληλούια! Στην άλλη ζωή θα το κάνει ο Κύριος. Ελάτρα βίδα το βάσε εν Σινιόν. Όχι, δεν λέει για την άλλη ζωή. Λέει για αυτή τη ζωή. Δίσε παράησα. Για τη ζωή τώρα καθοποιημένα. Λέει για αυτή τη ζωή. Δίσε παράησα βίδα. Ο Κύριος θέλει να ευλογήσει το λαό του. Αμήν. El Señor quiere a bendecir a los pueblos. Αμήν. Αλληλούια. Αλληλούια. Στον Ιάκωβο 5, 14 και 15. Ιάκωβο 5. Επιστολή Ιακώβου 5. 5. 14 και 15 λέει. 14, 15. Εάν κάποιος είναι άρρωστος. Si alguien está enfermo. Υπάρχει λέει κάποιος άρρωστος, έτσι μάλιστα λέει, ρωτάει, υπάρχει κάποιος ασθενής. Ας προσκαλέσει τους πρεσβύτερους της Εκκλησίας να προσευχηθούν. Βα... καλέσει. Αγιαμάνω έσω την Εκκλησία παρά και όρεν πόρε. Και η προσευχή που γίνεται με πίστη. Y esa oración que se hace con fe. Θα το σώσει. Lo va a salvar. Αμήν. Και λέει επίσης ο λόγος του Θεού ότι και αν αμαρτία αν έκανε, θα του συγχωρεθεί η αμαρτία. Si hizo pecado, se va a perdonar su pecado. Αλληλούια. Τι λες, έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Así es, así es. Έτσι είναι. Αλληλούια. Ρωτάει, υπάρχει κάποιος άρρωστος στην εκκλησία. Pregunta, hay ningún enfermo. Έτσι λέει το 14, 5-14 Ιάκωβο. Así dice, 5 Ιάκωβο. Υπάρχει κάποιος άρρωστος. 14. Υπάρχει κάποιος άρρωστος. Αλληλούια. Γιατί ρωτάει ο Θεός. Porque pregunta. Γιατί δεν θέλει να υπάρχει άρρωστος στην εκκλησία του. Porque no quiere a tener enfermo en su iglesia. Ο Κύριος θέλει στην εκκλησία.
Εκκλησία του να είναι όλοι θεραπευμένοι. El Señor quiere en su iglesia que todos sean salvos. Στην Έξοδο 15 κεφάλαιο λέει. Έξοδο 15 dice. Θα σε βγάλω από αυτή τη χώρα και το Αιγύπτιο. Θα σου δώσω νέα γη. Αλληλούια. Καινούργια γη. Για να κληρονομήσεις. Θα σε ευλογήσω εάν είσαι υπάκουος. Και δεν θα σου φέρω καμία από τις αρρώστιες που είχες όταν ήσουν με τους Αιγύπτιους. Καμία αρρώστια δεν θα είναι μαζί σου. Εσύ θα μου μιλάς και εγώ θα σε θεραπεύω. Στον κόσμο όλοι είμαστε με αρρώστιες και με αμαρτία. Και η αρρώστια έρχεται πολλές φορές από την αμαρτία. Αλληλούια. Αλλά ο Κύριος λέει, έλα σε μένα, φέρε τον ζυγό σου, το φορτίο σου και εγώ θα το πάρω. Φέρε το πρόβλημά σου σε μένα και εγώ θα σε ξεκουράσω. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Τα οικονομικά σου? Το οικονομικό. Η υγεία σου. Του όποιο είναι το πρόβλημά σου, φέρε το σε μένα, λέει ο Κύριος. Και εγώ θα σε θεραπεύσω. Εγώ θα σε ξεκουράσω. Εγώ θα σου δώσω αυτό που χρειάζεσαι. Ό,τι χρειάζεσαι. Δεν είναι θέλημα του Θεού το παιδί του Θεού να είναι άρρωστο. Θέλημα του Θεού. Είναι το παιδί του Θεού να έχει υγεία. Να είναι θεραπευμένο. Que να έχει υγεία. La voluntad de Dios es que tiene, να είναι θεραπευμένο. Que es salvado. Αμήν. Αυτό είναι θέλημα Θεού. Esa es la voluntad. Εάν κάποιος είναι άρρωστος. Si alguien está enfermo. Μην πει, No diga, Για μένα είναι διαφορετικά. Para mí es diferente. Εγώ είμαι. Yo soy. Σαν τον Ιώβ. Κάποιος μπορεί να πει εγώ είμαι σε παιδιό μου. Άλλοι μπορεί να πει και εγώ σε παιδιό μου. Αυτός τι πέρασε. Η ΕΡ και πάσο. Μην το πεις. Μόνο δίγα. Γιατί ο Θεός σου τραβήξει τα αυτή. Και Θεός και παχαλά τα ωραία. Και θα συνεχίσουμε. Αυτό να σου πω όμως μια ιστορία. Quiero decir una historia. Είπαμε ότι δεν είναι θέλημα του Θεού να είσαι άρρωστος. Que no es voluntad de Dios a estar enfermo. Πολλές φορές για να πάρουμε τη θεραπεία. Muchas veces para coger la terapia. Χρειαζόμαστε τρία πράγματα. Tenemos que tener tres cosas. Να συμφωνούμε στο όνομα του Ιησού. Να estar de acuerdo con el nombre de Jesús. Να διατάζουμε την αρρώστια να φύγει στο όνομα του Ιησού. A decir que la enfermedad que se va en el nombre de Jesús. Και ένα τρίτο πράγμα. Y el tercero. Δεν σας το είπα την άλλη φορά, σας το λέω τώρα. Να σε καλύτερα να τραβώ. Να συμπονούμε τον άλλον, να αγαπάμε τον άλλον που βρισκόμαστε. Αμάρε άλλο τρόπο αν το οράμος. Και όταν λέω άλλο, δεν λέω μόνο τους αδερφούς. Cuando digo otro, no digo solo. Μιλάμε και για τους άλλους που είναι άπιστοι. Y los otros que son no creyentes. Και τους άπιστους. Και νοκρέν. Πριν διαβάσαμε Πράξεις 10.38. Και λέει ότι ο Ιησούς τους θεράπευε όλους. Ιησούς τους σανάβα τόδους. Δεν θεράπευε μόνο τους πιστούς. Όλους. Τόδους. Όλους. Τόδους. Πολλές φορές σήμερα λένε ότι δεν θεραπεύεται γιατί είναι άπιστος. No se sana porque no son creyentes. Το λένε πολύ πιστοί γιατί η πίστη τους δεν φτάνει. Lo dicen mucho creyente porque su fe no llega. Ο Κύριος λέει τους θεράπευε όλους. Jesús dice, el Señor dice que lo sanaba todos. Εάν πιστεύουμε, θα το δούμε με τα μάτια μας. Με πήρε μια αδερφή χθες τηλέφωνο και μου είπε, θέλω να σου φέρω ρούχα για να πάω στο νοσοκομείο που είναι δύο άρρωστοι. Με llamó una hermana ayer y dijo, quiero darte ropa para llevársela al enfermo que está en el hospital.
Αυτή το είπε γιατί είχε θεραπευτεί η ίδια. Ella lo dijo porque estaba sanada y ella. Κάθε ένας που θεραπεύεται. Cada uno que se sana. Φέρνει κι άλλο. Trae otro. Πρέπει να αγαπάμε τους ανθρώπους. Tenemos que amarla. Την αμαρτία δεν αγαπάμε. Los pecados no vamos. Τους ανθρώπους τους αγαπάμε. Amen. La gente la amamos. Ένας ιεραπόστολος είχε πάει στη Νότια Αφρική. Un apóstolo fue στην Αφρική. En Africa. Και η γυναίκα ενός μεγάλου στο κράτος ήταν άρρωστη, πολύ άρρωστη. Una mujer de un grande. Τον κάλεσαν να προσευχηθεί. Και αυτός πήρε κι άλλα αδερφέ και πήγε και προσευχότανε. 24 ώρες. Η γυναίκα πόναγε πολύ άσχημα. Κοιμότανε πολύ λίγο γιατί η πόνη δεν την άφηνε να κοιμάται. Έτσι αυτό πήρε κάποιες μέρες. Πέρασαν 2-3 μέρες. Και κάποια στιγμή που η γυναίκα κοιμήθηκε, αυτός ο Ιεραπόστολος πήγε στο σπίτι του να κάνει ένα μπάνιο, να αλλάξει ρούχα και να γυρίσει. Ese apóstolo fue a su casa a cambiarse a la ropa, a bañarse y a volver. Όταν γύρισε, cuando volvió, έλα κοντά. Όταν γύρισε, cuando volvió, η γυναίκα είχε ξυπνήσει από τον ύπνο και έκλαιγε μέσα σε πόνος. La mujer se despertó del sueño y lloraba del dolor. Tú te Κύριε, τι να κάνω, και την αγκάλιασε τη γυναίκα. Entonces dijo, Señor, ¿qué voy a hacer? Y la abrazó la mujer. Και άρχισε να κλαίει μαζί της. Y comenzó a llorar con ella. Πόλα η καρδιά του για αυτήν. Tenía dolor en su corazón por ella. Πόλαγε και αυτός μαζί της. Δολία η έκονε. Και καθώς την κάνταγε στην αγκαλιά του και έκλαιγε και προσευχόταν. Como la abrazaba en su brazo y lloraba y lloraba. Εκείνη την ώρα έβγαινε θεραπεία από πάνω του. En ese momento venía la sanación encima. En ese momento venía la sanación. Και μέσα σε λίγη ώρα είχε θεραπευτεί εντελώς η γυναίκα. En un chinquepo, la mujer se salvó. Ο Θεός έβλεπε την αγάπη του παιδιού του για μια άπιστη γυναίκα. Dios veía su amor para una que una mujer que no es creyente. Η αγάπη μας. El amor. Η συμπόνια μας. Να υποφέρουμε μαζί με τον άλλον. Cuando... Το ενδιαφέρον μας. Αυτό βοηθάει στο να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη θεραπεία. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον. Ο Θεός βλέπει την πίστη μας. Dios ve la fe. Βλέπει ότι είμαστε σίγουροι ότι αν θα το κάνει. Και βλέπει και το ενδιαφέρον μας. Και το κάνει. Και το κάνει. Δώσε στον Κύριο. Αλληλούια. Κάποιοι, υπάρχει ένα εδάφιο. Ένα versículo. Στο Τιμόθεο 2. Τιμόθεο, σεγούντα τη Τιμόθεο. 2 κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Capítulo 2 y versículo 12. Και λέει αυτό το εδάφιο. Dice ese versículo. Ότι αν υπομένουμε, αν κάνουμε υπομονή, si hacemos paciencia, θα βασιλέψουμε μαζί με τον Ιησού. Vamos a estar con Jesús. Και λένε πολλοί. Y dicen, Nato. Míralo, míralo. Vamos a ser paciencia. Είσαι άρρωστος. Tú eres enfermo. Κάνε υπομονή. Haga paciencia. Εδώ δεν λέει αν είσαι άρρωστος να κάνεις υπομονή. Aquí no dice si tú estás enfermo que haga paciencia. Δεν λέει αν είσαι άρρωστος. Εδώ πέρα λέει εάν υπομένουμε θα συμβασιλέψουμε μαζί του.
Dice aquí. Háganme por morir. Si siempre pasemos estar con Jesús. Dele a Carmen por morir sin oración. No dice que hicimos pasión. Dele a Carmen por morir sin hacerme tu problema. Así pasemos en el problema. ¿Qué por venir a Carmen? ¿Qué paciencia vamos a hacer? Odan milagro y a tu Jesús. Cuando hablamos para Jesús. Odan milagro y a tu Jesús. Cuando vivimos para Jesús. Mas si verme es Dios conmigo, hazlo que no tenga Dios más. Gente viene con. El Dios mío, si no te acabo de ser que tenga Dios, me pide que esté en su Jesús. Aleluya. Όταν μιλάμε για τον Ιησού, όταν ζούμε για τον Ιησού, πολλοί άνθρωποι έρχονται εναντίον μας. Αυτό λέγεται διωγμός. Έτσι λέει στα ελληνικά, διωγμός. Κάτι κακό που έρχεται εναντίον μας. Ο Ιησούς τέτοια υπομονή έκανε. Jesús hizo esa paciencia. Ο λόγος του Κυρίου λέει ότι la palabra de Dios καθώς τον κορόιδευα, cuando lo relajaban, τον έφτυναν, lo escupaban, δεν τους κορόιδευε. No lo relajaban, no lo relajaban. Καθώς έκαναν άσχημα πράγματα, δεν έκαναν και αυτός το ίδιο σαν. Cuando le decían malas cosas, él no hizo nada. Έτσι. Τι έκανε, έκανε υπομονή. Él hizo paciencia. Γιατί αυτά που υπέφερε, αυτά που πάθαινε, esa cosa que sufrió, τα πάθαινε γιατί μίλαγε για τον Θεό. Hablaba por Dios. Μίλαγε για την αμαρτία. Hablaba por el pecado. Μίλαγε πως οι άνθρωποι μπορούν να είναι ελεύθεροι από την αμαρτία. Hablaba por cuando gente estaba... Έλεγε πως οι άνθρωποι μπορούν να είναι θεραπευμένοι. Que estaba, gente que estaba salvada. Εκεί έκανε υπομονή. Εδώ, τέτοια υπομονή λέει. Aquí dice, tesa paciencia. Δεν λέει να κάνουμε υπομονή στην αρρώστια. No dice que seamos paciencia en la enfermedad. Να λέμε, είναι από το Θεό να έχουμε αρρώστια, δόξα τω Θεώ. Dice que de Dios es la δεν λέει τέτοια υπομονή. De la enfermedad. No dice tesa paciencia. Να κάνουμε υπομονή όπως έκανε ο Ιησούς. Dice que hacemos paciencia. Όταν έρχονται εναντίον μας, επειδή πιστεύουμε στον Ιησού. Cuando vienen gente que no los quieren, que no son de Dios. Hace paciencia en Dios. Ο Ιησούς. Jesús. Έπαθε κακά πράγματα. Le hicieron y pasó muchas cosas. Έκανε υπομονή. Hizo paciencia. Δεν έπαθε πνευμονία. No pasó. Δεν έπαθε καρκίνο. No pasó cáncer. Δεν έπαθε γρήπη. No se pasó. Δεν λέει ο λόγος του Θεού, καμία αρρώστια δεν έπαθε. La palabra de Dios no dice que se. Δεν έκανε υπομονή ο Ιησούς γιατί ήταν άρρωστος. No hizo paciencia. Όσος έκανε υπομονή επειδή ήταν εναντίον του που μίλαγε τα πράγματα του Θεού. Hizo paciencia porque. Έκανε υπομονή γιατί μίλαγε τα πράγματα του Θεού. Porque hablaba para la palabra de Dios. Και άλλοι ήταν εναντίον του. Y otros no la querían. Άρα λοιπόν μην πει κανείς, α εδώ λέει να κάνουμε υπομονή. Υπομονή στην αρρώστια. Όχι. Και να δίγαν όταν και δεν έχουμε σε πασίγια. Πονάει το δόντι μου. Με δουέλε διέντε. Υπομονή, υπομονή. Πασίγια, για τον Κύριο πονάω. Por Dios το διόλυμα. Όχι, πονά για τον Κύριο. No duele. Για τον Κύριο. Ξέρεις πότε πονάς. Αν έρθει κάποιος σου δείξει ένα χαστούκι, τότε, επειδή μιλάς για τον Κύριο. Cuando alguien te da una galleta es porque hablamos. Ahí tú haces paciencia, no te va a dar una piña. Amén. Εκεί να κάνεις υπομονή. Αλλά άμα είσαι άρρωστος, θα διατάξεις την αρρώστια στο όνομα του Ιησού να φύγει από σένα. Si tú te enfermo, tú vas a decir en nombre de Jesús a que se vaya. Δώσε στον Κύριο. Στο Εβραίο 12:6. Εβραίο 12:6 εδάφιο λέει ότι όποιον ο Κύριος τον αγαπάει. Quien ama a Dios, το παιδεύει. Lo entrena. Lo entrena. Πολλοί λένε να. Muchos dicen ο Θεός μας χτυπάει. Dios nos da golpes. Πώς λες εσύ,
ότι η αρρώστια δεν τη δίνει ο Θεός. Κόμο δίσες του και λα και λεφέρμε να λα δάνειο. Εγώ σας ρωτάω. Γιο, άγω να λέγω να πρεγούντα. Εάν το παιδί σου είναι άρρωστο. Σι του νίνιο στα εφέρμε. Ή αν το παιδί σου δεν ακούει. Σι του νίνιο νόμογε. Έκανε κάποιο λάθος και δεν άκουσε αυτό που το είπες. Είσαι άλλο μάλλον εινό εσκουτσέ έσω και δίκο και με δίκο. Θα πάρεις το πιστόλι να το σκοτώσεις. Του βακοχέ λαμπιντόλα παραματάλλο. Είσαι το χτυπάλι που γέρεις για καταλάβει. Και βάλα μου μυαλά παραγγελία. Θα πας στο δάσκαλο στο σχολείο. Του αγγελά με τον προφεσόρ στα σχολεία. Δάσκαλε, το παιδί μου δεν μ' ακούει. El niño no me oye. Θέλω να το διδάξεις. Quiero que lo enseñe. Να του κάνεις καλά μαθήματα, να είναι υπάκου. Que la haga buena clase, que me oye. Σπάς του ένα χέρι και ένα πόδι. Rompe una mano y un pie. Βγάλω το μάτι. Σάκαλε λόγο. Δώσ' του και δύο κλωτσές. Dale y dos patas. Ποιος πατέρας και μάνα να πει έτσι. ¿Quién padre y madre va a decir así? Πόσο μάλλον ο Θεός. Αλληλούια. Πόσο μάλλον ο Θεός. Quanto más. Quanto más, Dios. Ο Θεός είναι ένας καλός πατέρας. Αμήν. Dios es un bueno padre. Μόνο καλό κάνει στα παιδιά. Solo bueno. Έτσι, μην πει κανένας. Ότι να είναι το λέει, όποιον ο Θεός έχει, τον μαστιγώνει, τον παιδεύει. El que quiere Dios es lo extraño. Εδώ σημαίνει ότι ο Θεός που αγαπάει το παιδί του, το διδάσκει. Αμήν. Aquí dice, Dios, Το διδάσκει, του μαθαίνει καλά πράγματα. El Dios que ama a su niño lo enseña. Άρα, ούτε αυτό ισχύει. Ni eso. Μετά, ο άλλος λέει σαν τον Ιώβ και εμείς. Χοκ, πώς το είπατε. Χοκ. Σαν αυτό και εμείς. Como él y nosotros. Η Βίβλος λέει, La palabra de Dios dice, ότι από 9 μέχρι 16 μήνες λένε οι ειδικοί ότι πέρασε αυτό την αρρώστια και το πρόβλημα του μεγάλου που είχε. Έχασε την περιουσία του, αρρώστησε. Περδιό σου δινέρο. Τα έχασε όλες. Περδιό τόμο. Να, βλέπεις λέει. Μοίρα Ο Θεός το επέτρεψε να γίνει. Διός λέω ίσο. Άρα, ο Θεός επιτρέπει να είμαστε και άρρωστοι. Dios quiere estar enfermo. Προσέχουμε τη λέξη επιτρέπει για να μην κάνουμε λάθος. Έχει σημασία. Επιτρέπει. Dios permite que estemos enfermos. Είναι έτσι. Así. Όχι, αδερφέ. No, hermanos. Εκεί πήρε ο διάβολος την άδεια από το Θεό. Aquí cogió el diablo. Για να πειράξει τον Υιό. Permiso de Dios para a Ο Θεός το επέτρεπε. Dios lo permitió. Ο Θεός δεν επιτρέπει κανένα κακό σε παιδιά. Dios no permite ningún malo. Αυτό συνέβηκε. Αυτό έγινε στον Ιώβ. Esto se hizo. Γιατί ο Ιώβ είχε ανοίξει πόρτα στον διάβολο για να δώσει το δικαίωμα στον διάβολο να θέλει κάποιο κακό. Αυριό που ήρθε είναι ο διάβολο να σέλνε μάλλον. Στο Ιώβ 3.25 Χόβ 3.25 Λέει ο Ιώβ. Λέει ο Ιώβ. Είσαι εγώ. Επειδή εκείνο που φοβόμουν, μου συνέβηκε. Έγινε σε μένα. Σε ίσο. Και εκείνο που τρόμαζα, ήταν πάνω. Έσο και ταινία μη εδώ σε... Τι είχε συμβεί. Και είχε φόβο. Τενία μιέδο. Και ο φόβος είχε ανοίξει πόρτα στον διάβολο για να του κάνει αυτό το κακό. Y el miedo abrió puerta en el diablo para hacerle ese mal. Πολλοί χριστιανοί. Mucho cristiano. Λένε, πονάω εδώ. Dice, ay me duele. Είναι καρκινός. Que cancer. Αχ, πονάω εκεί. Τα νεφρά μου είναι. Όχι, η καρδιά μου είναι εδώ. Τι συμβαίνει εδώ. Όχι, ο πατέρα μου πέθανε από την καρδιά. Εγώ δεν πάω. Μην πάτε, μην πάτε, μην πάτε. Όχι, ο φίλο μου πέθανε από την αναπνοή που είχε πρόβλημα στην αναπνοή. Και εγώ δεν πάω. Μην αμίγο,
no se murió porque no podían esperar. Sí, es que esto de identificar. Y piensan... Negativamente. Es que esto de identificar. Piensan negativamente. Es que abrir un puerta al diablo y el diablo va a ir a los tipis. Así abren puerta en el diablo y el diablo va a tocar. Όταν το παιδί του Θεού σκέφτεται αρνητικά, cuando el hijo de Dios piensa δείχνει ότι φοβάται. Enseña que tiene miedo. Και ο φόβος ανοίγει πόρτα στον διάβολο. El miedo abre puerta en el diablo. Η τέλεια αγάπη. Η τέλεια αγάπη. El buen amor. Βγάζει έξω το φόβο, λέει ο Ιωάννης. Saca afuera el miedo. Λοιπόν, ένα ακόμα μυστικό. Ένα μυστικό ακόμα. Voy a decir un secreto. Ότι αν αγαπάμε τον Θεό τέλεια, με όλη μας την καρδιά, δεν φοβόμαστε τίποτα. Όταν δεν φοβόμαστε τίποτα, δεν σκεφτόμαστε αρνητικά. Δεν μιλάμε αρνητικά. Και καμία αρρώστια δεν μπορεί να μας πειράξει. Και αν κάτι υπάρχει στο σώμα μας, τότε που λέμε στο όνομα του Ιησού φύγε και αυτό φεύγει τρέχοντας. Δηλαδή μόνο εν νόμιν του Ιησού Χριστού και σε βάγει. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Άρα λοιπόν μη λέμε ο Ιώβ ήταν άρρωστος και εμείς ο Θεός το επιτρέπει. Después no dijimos que Job estaba enfermo y Dios lo quería. Μπορεί κάποιος, puede alguien, καινούριος πιστός, nuevo creyente, που δεν ξέρει καλά ακόμα το Λόγο του Θεού, que no sabe mucho la palabra, να πάει να πλέξει. A ir y a robar. Περνάει στον δρόμο και παίρνει από το μανάβι ένα μήλο και του τρώει. Pasa de la calle y, ese, y ahí donde vende fruta, coge una manzana. Δεν έχει καταλάβει ότι αυτό είναι κακό. No pensó que eso era malo. Όταν όμως διαβάσει το Λόγο του Κυρίου που λέει ότι οι κλέφτες δεν θα πάνε στον ουρανό, cuando δεν θα μπορούσε να κάνει. Λέει la palabra de Dios que eso es malo que hace y no va a ir en el cielo. Δεν θα μπορούσε να κάνει. No lo va a hacer otra vez. Όμως είναι πιστός. Pero es creyente. Καινούργιος πιστός. Nuevo creyente. Δεν ξέρει. No sabe. Έκλεψε όμως. Robó. Το επέτρεψε ο Θεός. Lo hizo, Dios lo quería. Το επέτρεψε. Lo permitió. Lo έβαλε όμως ο Θεός να κλέψει. Dios lo puso a robar. Όχι. No. Έτσι λοιπόν, εάν συμβαίνει κάτι στη ζωή μας, si tenemos algo en la vida, να μην λέμε ότι ο Θεός το επιτρέπει. No dijimos que Dios ο Θεός θέλει να είναι άρρωστος. Que Dios no quiere que tenga malas cosas. Λένε πολύ, δεν ακούς το Λόγο του Θεού. Dicen alguien que tú no oyes la palabra. Τώρα θα σε χτυπήσει με αρρώστια, Θεός θα αρρωστήσεις. Ahora se te va a tocar Dios con enfermedad. Μα δεν το λέω Παύλος, Αλφα Κορινθίους 11. Αλφα Πριμέρα Κορινθίους 11, καπίτολο 11. Δεν λέει ότι να προσέχουμε όταν παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Και cuidamos cuando cogemos la... Να κοιτάμε αν είμαστε καθαροί. A ver si estamos limpios. Γιατί αλλιώς αρρωσταίνουν πολύ. Porque muchos se enferman. Και μεθαίνουν επίσης. Y se mueren. Ανάπτυξη. Míralo. Ο Θεός το κάνει. Dios lo hace. Όχι. No. Η αμαρτία το κάνει. El pecado lo hace. Γι' αυτό λέμε ότι του να εξετάζουμε τον εαυτό μας. Tenemos que να καθαρίσουμε τον εαυτό μας. Ναι, είμαστε πιστοί. Πολλές φορές μπορεί να κάνουμε αμαρτία χωρίς να το καταλάβουμε. Muchas veces podemos ser pecados sin saber. Νέος συναδελφή. Πάρε αυτό και το κουτί, την τσάντα και πήγαινε τη αυτοκίνητο. Κόβε τα καλτέρα και γέβαλε με κάρο. Αλλά δεν το λέω με κάποιο τρόπο. No lo digo con bueno.
Πήγαινε στο αυτοκίνητο. Κόβε τα καλύτερα και βάλα την κάρτα. Και την έχω στεναχωρέσει. Η λα. Πού σε τρίστη. Και λέει αδερφή, γιατί μου μιλάει τόσο άσχημα. Πολύ με απλά τα μάτια. Και επειδή μίλησα με άσχημο τρόπο, δεν είπα κάτι κακό. Hablar con amor. Amén, aleluya. Ό,τι κάνουμε είναι από αγάπη για τον Κύριο. Todo lo que hacemos, hacerlo con amor a Cristo. Και όπως κοιτάμε στον καθρέφτη και χτενιζόμαστε τα μαλλιά μας το πρωί. Cuando miramos en el espejo y pensándonos. Έτσι είναι και ο λόγος του Θεού. Así es la palabra de Dios. Ό,τι κάνουμε μελετώντας το λόγο του Κυρίου. El leer la palabra de Dios. Είναι σαν τον καθρέφτη, στη ψυχή μας. Es como el espejo del. Βλέπουμε τι δεν είναι ωραίο στη ζωή μας και το αλλάζουμε. Vemos que es malo y lo cambiamos. Όχι όπως αρέσει σε εμάς. No como lo αλλά όπως αρέσει στον Κύριο. Como le gusta a Dios. Έτσι λοιπόν για να έχουμε τη θεραπεία μας. Para tener la terapia. Πρέπει να το πιστεύουμε. Tenemos que creer. Amén. Να πιστεύουμε ότι ο Κύριος. Είναι αυτό που θέλετε. Να πιστεύουμε ότι είναι θέλημα του Θεού η θεραπεία. Και είναι la voluntad de Dios la terapia. Ο λόγος του Κύριου λέει. La palabra de Dios dice. Ότι εάν πιστεύουμε. Si somos creyentes. Τα πάντα είναι δυνατά σε αυτό που πιστεύει. Ματθαίος 9:23. Όλα είναι δυνατά σε αυτό που πιστεύει. Todos son fuertes al que cree. Ματθαίος 9:23. San Mateo 9:23. Επίσης, ο Κύριος λέει στο Ματθαίο 18:19. Dice San Mateo 18:19. Ότι ό,τι αν συμφωνήσουν δύο ή τρεις. Cuando. Δύο ή τρεις. Cuando da de acuerdo dos y tres. Για οποιοδήποτε πράγμα. Cualquier cosa. Εγώ θα το κάνω. Yo lo voy a hacer. Επίσης λέει. También dice. Μάρκος 11:23. San Marcos 11:23. Αν πιστεύεις. Si crees. Με και δεν αμφιβάλλεις. Y no dudas. Τότε μπορεί να πει στο βουνό, φύγει και πέσει στη θάλασσα και θα σου το κάνει. Entonces tú puedes ir un. En un monte, a caerse en la fila del mar, y Dios lo va a hacer. Apóstol Pablo dice a los. Ότι δεν γίνεται με πίστη είναι αμαρτία. Ότι κάνουμε και δεν είναι με πίστη είναι αμαρτία. Todo lo que hacemos sin creer y sin fe no es pecado. Άρα λοιπόν, για να έχουμε τη θεραπεία μας. Para tener terapia. Πιστεύουμε. Tenemos que creer. Πιστεύουμε, γιατί ο Μάρκος 16 λέει μας έδωσε όλη την εξουσία. Σαν Μάρκος 16 λέει και Δίος νο διό τόδα τα αυτορία. Δεν αμφιβάλλουμε. No. Δεν σκεφτόμαστε ο Θεός τον κάνει ή δεν θα το κάνει. No pensamos que Dios lo αλλά εμείς λέμε θα το κάνει. Αμήν. Y decimos que lo vas a hacer. Δεν κοιτάμε με τα μάτια μας. No miramos con los αλλά κοιτάμε με την πίστη μας. Αμήν. Και η πίστη μας λέει ότι ο Θεός λέει και αυτό που λέει γίνεται. Η πίστη μας λέει que Dios, ότι ο Θεός ό,τι λέει το κάνει. Amen. Todo lo que dice lo hace. Και εμείς λέμε ότι θέλημα του Θεού είναι να είμαστε θεραπευμένοι. Ο Θεός θέλει να είμαστε θεραπευμένοι. Και θέλει να θεραπεύουμε κι άλλους. Την εξουσία την έδωσε στην Εκκλησία του. La autoridad la dio a su iglesia. Amén. Έτσι, όποιον έχεις γύρω σου. Así como tiene που έχει ανάγκη για προσευχή, για θεραπεία. Que tiene μη φοβάσαι. Necesidad de oración. Μη φοβάσαι. No tenga κοίτα miedo. Τα χέρια σου. Mira tus manos. Και πες, αυτά τα χέρια είναι ευλογημένα. Esa mano son bendecidas. Γιατί είναι καθαρισμένα με το αίμα του Ιησού. Porque está limpiada con la sangre. Ο λόγος του Κυρίου λέει, Μάρκος 16:17.
La palabra de Dios es San Marcos. Los Dios humanos te quieren que se terapeuten. Amén. En todas las cosas que pongan. Quita todo lo que quieres y que pesa. Peso, así tú ahora. Dígalo ahora. Oh, tu mano te quiere que vamos a terapeuten. Oh, tu mano te quiere que vamos a terapeuten. Peso. Ahí donde pongo mi mano se va a pasar. Oh, tu mano te quiere que vamos a terapeuten. Oh, tu mano te quiere que vamos a terapeuten. Todo para tu Jesús Cristo. Toma tu Isu Cristo. É como é hora de dinâmica. É como é hora de nexusia. Aleluia. Ego problema ego. Tengo problema yo. Sou de como soma. É mi cuerpo. Pai do Ídio, Favaro, do Quérimo. También lo mismo voy a hacer. Ya problema vive, todo lo va a tu Jesucristo. Problema vete en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya fuera por ir a mi estar y piste y dichar con llamena. Muchas veces la fe que tenemos no. Y esto le logo su Quirio, pide en esta iglesia. Y esto le logo su Teu, pide en esta iglesia. Por eso la palabra de Dios dice: vete a la iglesia. Jacob 5:14-15. Jacob 14. Cádese los presbíteros. 15. Tus pio palios adelfos. Invita a los hermanos. Na proxección de panos. A orar alegremente. Que está lleno. Y se va a hacer. Μα εγώ προσεύχομαι και θεραπεύονται πολύ. Αλλά όταν προσεύχομαι για μένα δεν γίνεται. Μήπως πρέπει να σταματήσω να προσεύχομαι για τους άλλους. Αυτό γίνεται σε μένα. Si no se hace en mí. Τι να πάω να λέω στους άλλους. Τι voy a ir a decir a los otros. Αλήθεια. Όταν είναι για τον εαυτό μας, πολλές φορές επειδή ο εαυτός μας, η πίστη μας δεν είναι τόσο δυνατή. La persona, la fe no es muy, επειδή no εμείς αισθανόμαστε το πρόβλημα ή το σύμπτωμα της αρρώστιας. Porque si tenemos un... Γι' αυτό χρειαζόμαστε ενίσχυση από τους αδελφούς. Tenemos que invitar muchos hermanos. Γι' αυτό πάμε στην Εκκλησία. Por eso vamos a και ο Κύριος είναι στην Εκκλησία. Dios está en la iglesia. Είναι εκεί να μας θεραπεύσει. Está ahí para salvarnos. Με πήρε σήμερα το πρωί, 8 η ώρα, ένας αδελφός. Me llamó un hermano a las 8 de la mañana. Λέει η γυναίκα μου. Dice mi mujer. Είναι κρυωμένη. Está resfriada. Και δεν θα έρθει στην εκκλησία. Y no va a venir. Η μάνα μου ζαλιζότανε. Mi mamá estaba mareada. Και έβαλα τα χέρια μου, προσευχήθηκα και γίνανε καλά. Puse mi mano y se sanaron. Αλληλούια. Ωραία, λέω, δόξα στον Κύριο. Gloria a Dios. Λέω, σκέφτηκα. Pensé. Θα έρθουν στην εκκλησία να πούνε τα καλά νέα. Van a venir a la iglesia. Μου στέλνει δεύτερο μήνυμα. Y me manda segundo mensaje. Segundo mensaje. Me dice no voy a venir. Γιατί ο διάβολος μου είπε ότι θέλει να μου κάνει κακό. Porque dice el diablo que me quería hacer malo. Αλλά το παίρνω αμέσως τηλέφωνο. Lo llamé rápido. Αδέρφια, αυτός που είναι μέσα μας. Hermano, ese que está dentro. Ο Ιησούς. Ο Ιησούς. Λέει ο λόγος του Κυρίου. Dice la ότι είναι πιο μεγάλος από αυτό. Αμήν! Es más grande. Είναι πιο μεγάλος ο Ιησούς. Es más grande. Από αυτό που είναι έξω. De aquel que está fuera. Αμήν! Αλληλούια. Και τον πήρε στο τηλέφωνο και του είπα. Lo llamé y le dije. Αφού ο Κύριος είναι μαζί σου. Si el Señor está contigo. Έλατε στην εκκλησία. Ven a la iglesia. Α, ξέρεις, λέει, η γυναίκα μου τώρα έχει πυρετό. Δεν αισθάνεται καλά για να έρθει. Mi mamá no se siente bien para él. Και εγώ θα τους κάνω παρέα. Y yo le voy a hacer pareja. Λέω, η γυναίκα μου θα πάρει το κουφέκι, το πιστόλι και θα πυροβολάει το πυρετό να φύγει. Αστείο. Θα πάει το όπλο, πάμε. Πάμε με τα πιτόλα ή με πανίλα para que se vaya la fiebre. Το πήρα τηλέφωνο. Lo llamé otra vez. Λέω, κατάλαβα τι μου πες. Entendí que tú me dijiste. Αλλά εδώ στην εκκλησία που είμαστε. Aquí en la iglesia que estamos. Έχουμε ραντεβού με τον Ιησού. Αμήν. Έχω
cita con cita. Dios. Cita con Dios. Pues Jesús está ahí aquí. Jesús es, va a estar ahí. Él ha soportado aquí, dígame. Ven al primer... Que no se la prepare en terapia. Porque vamos a hablar otra vez. Que Dios está en terapia sus ojos. Amén. Y Dios no va a sanar a todos. Trae tu madre, su tigre, su... Trae tu mamá, tu mujer. Más mujer, de ni me calar. Dice, no está bien. Le otorga el querido. Ahora es la... Ahora vamos a ir más a caballo, padre. Si estamos bien y vamos... Otra vez con el problema, cuando tenemos problemas tenemos que ir a la iglesia. Problema terminamos de pronto en la iglesia. En el problema tenemos que estar primero en la iglesia. Me quiere el problema. Vamos a decir, Señor, aquí estoy. Habla. Voy a decir nuestro problema. Ayúdame un problema. Será nuestro dinero, Señor. Sana mi enfermedad. Amén. Ahí más de donde hay más de calado, veo. Y vamos a estar cuando estamos bien. A la otra es el problema, pero no es el problema. Cuando tenemos un problema, tenemos que estar primero. ¿Qué pasa? ¿Estás con tu tío si eres de iglesia más que terapeuta? ¿Crees que Dios está en la iglesia y nos sana? ¿No es tu pistero? Me dice que yo no creo. ¿Qué pasa? Y dije... ¿A futuro pistero, padre de manos, y grecos que la iglesia de iglesia? Si no crees, coge tu mujer y tu... ¿Qué pistero me ha sido ahí más de? Esto que somos. No más de átropes pistes. Fe. Άνθρωποι υπάρχουν στο λόγο του Κυρίου. Gente que oigamos a Dios. Έτσι, γίνοντας όλο το θέμα μας. Cerramos el tema. Θέλω να σας πω, η ποιότητα όλων μας. Quiero decir, όλη η Εκκλησία. Όλη, toda la Iglesia. Είναι σπουδαία στα μάτια του Θεού. Ό,τι κάνουμε. Todo lo que hacemos, lo hacemos con amor a Jesús. Και με αγάπη στα αδέρφια. Y amor a los hermanos. Με υπακοή στο λόγο του Κυρίου. Con oír la palabra de Dios. Με υπακοή στο ποιμένα μας. Con oír el pastor. Στους ανθρώπους που ο Θεός έχει βάλει δίπλα, στους εργάτες. A la gente que trabajan para Dios. Με σεβασμό στους πιο παλιούς αδερφούς. Y con respeto a los más adultos, adultos y hermanos. Y entonces es lo que Dios quiere. Y entonces es lo que Dios quiere. Y entonces es lo que Dios quiere. Y entonces la fe crece. Y yo te θαύματα. Y se hacen milagros. Μέσα στην Εκκλησία. Adentro de la Iglesia. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Está Jesucristo. Και αυτή η Εκκλησία. Y esa iglesia. Ahí son Jesucristo. Amén. Es de Jesucristo. Amén. Ahí son Jesucristo. Es de Jesucristo. Ya estoy lleno de terapias. Por eso. Que también me pido megala plagma de la iglesia. Amén. Vamos a ver más cosas grandes. Amén. Pisemos nuestro Quirio. Amén. Creemos al Señor. Οποιαδήποτε αμφιβολία έρθει. Cosa que no. Όποιος λόγος έρθει αρνητικός. Una cosa que no es de Dios. Και να πει ότι δεν πειράζει που είσαι άρρωστος, ο Θεός το θέλει. No importa, Dios lo quiere. Εμείς θα πούμε όχι. Ο Θεός θέλει να είμαι θεραπευμένος. Ο Ιησούς τους θεράπευε όλους. Και ο Ιησούς θέλει εμείς να θεραπεύουμε τους άλλους. Jesús quiere y a sanar a los otros. Γιατί ο Ιησούς ζει. Porque Jesús vive. Y vive dentro de nuestro corazón. Vive en nuestro corazón. Y nos dio el Espíritu Santo. Para conocer eso que nos ha dado. Para conocer eso que tenemos poder. Para conocer que los demonios vayan lejos. Amén. Que los demonios vayan lejos. Amén. Αυτός ο τόπος. Es el lugar. Ανήκει στον Ιησού. Es de Jesús. Ανήκει στην εκκλησία του Ιησού. Es de la iglesia. Ανήκει στα παιδιά του Θεού. Los hijos de Jesús. Τι λέει ο Κύριος, ότι είσαι πρέσβης του Ιησού Χριστού. Que dice el Jesús. Πώς το λέμε. Αλληλούια. Σασερδότη. Αμπασαδόρ. Αμπασαδόρ. Ότι είσαι πρέσβης του Ιησού Χριστού. Πρέσβητερο.
Όχι, όχι, λέει ότι είσαι πρέσβης, ambassador. Ομπασάντορ. 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 Έτσι λέει. Και εσύ είσαι ambassador. Αμέν. Αμέν. Λέει ότι είσαι ambassador. Είμαι ambassador. Αλληλούια. Έτσι λέει ο λόγος του Κύριου. Ασύτησε να παλάβλατε. Εάν εγώ είμαι πρέσβης του Χριστού. Σιγιώσω εμπαχαρδόρ δε Διός. Τότε τα πάντα μπορώ με τον Ιησού που μου δίνει δύναμη. Εάν εσύ είσαι πρέσβης του Ιησού. Si tú eres μπορείς όλα γιατί ο Ιησούς σου δίνει δύναμη. Lo puedes todo porque Dios te da respuesta. Τι θα φοβηθώ. Τίποτα. Κανένα. Nada. Γιατί ο Ιησούς είναι μαζί μας. Αμήν. Μπορούμε να θεραπεύουμε τους ανθρώπους. Μπορούμε να ελευθερώνουμε τους ανθρώπους από τα δαιμόνια. Γιατί ο Ιησούς είναι μαζί μας. 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 Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια.